Η δύναμη της Τράπεζας Αίματος, γιατί αυτά καταγράφονται στο Εθνικό Κέντρο Αιματοσίας, είναι περίπου 80 φιάλες το χρόνο, γιατί υπάρχει και όσοι δεν μπορούν εδώ πηγαίνουν κάτω στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι πάντα μια γιορτή. Η αιματοσία, βλέπετε και εδώ, σήμερα είναι συναφές με την ημέρα το κέρασμα. Ανοίγει το τριώδιο σήμερα, κρυά. Και είπαμε να το γλεντήσουμε λίγα. Είναι όλες τις μέρες έχει τελειώσει και... ναι, γιατί όταν είναι νηστία, τώρα δεν είναι νηστία. Όλη τη βδομάδα αυτή τρώμε, είναι προφωνήσιμη. Λοιπόν, ποια είναι η επόμενη αιμοδοσία? Η επόμενη αιμοδοσία θα είναι το καλοκαίρι και να ξέρετε, σας καλούμε από τώρα, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Τράπεζας Αίματος της Καλλιμασιάς. Από το 1998 είμαστε εδώ, συνεπείς και σταθεροί. Έτσι. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε στην Καλλιμασιά. Ένα από τους καλύτερους συλλόγους μας, υπάρχει προσέλευση, είναι η μέρα γιορτής εδώ. Έχουμε μέχρι σήμερα πόσες φιάλες, μέχρι τώρα πόσες φιάλες? Είμαστε στις 30. 33 μου λένε. Όχι 30. Όχι 30. Δεν ξέρω, το είπατε 33. Τους ευχαριστούμε, κλείνουμε το μήνα ικανοποιητικά. Πολλές φορές. Ναι. Ικανοποιητικά, κλείνουμε το μήνα και προχωράμε. Και την άλλη Κυριακή σας περιμένουμε στο Δαφνώνα. Με 4 Φεβρουαρίου στο Δαφνώνα, 14 στην Αλφα Μπάνκ στην παραλία υποστηριζόμενο από το Σύλλογο των Τραπεζικών Υπαλλήλων και στις 22, αν δεν κάνω λάθος, στην Πυροσβεστική. Να σας πω λίγο, ίσως να σας προστάμε να σας πούμε λίγο που βρισκόμαστε. Επειδή έκλεισε ο χρόνος του 2017, είμαστε λίγο ψηλότερα από αιμοδοσίες σε σχέση με το 2016. Έχουμε λίγο πάνω από 150 μονάδες περισσότερες. Έχουμε μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και έχουμε φτιάξει και 2-3 καινούριους συλλόγους. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Τώρα φτιάξε ο Δαφνώνας στο σχολείο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών του δεύτερου σχολείου, που είναι μια πολύ ωραία κίνηση και θα προσπαθήσουμε να τις ενισχύσουμε αυτές τις κινήσεις μέσα στα σχολεία. Πάντως είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θέλουμε τεράστιες αλλαγές για να μπορούμε να τις ελέγξουμε. Διότι το προσωπικό είμαστε ακριβώς ίδιο όπως ήμασταν πάντα. Έχουμε 1-2 άτομα παραπάνω όπως ξέρετε πια. Αλλά έχουν ανοίξει και δουλειές μας βέβαια, όχι μόνο ως αιμοδοσία αλλά και ως τμήμα. Οπότε προσπαθούμε να το κρατήσουμε στο επίπεδο που θα μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί. Και ενεργοποιήθηκαν και κάποιοι παΐοι, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος που ταυτοποιήθηκε και θα δρομολογηθεί πάλι, θα γίνει ενεργός.